Οι Έλληνες πολίτες μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα έρθουν αντιμέτωποι με νέο κύμα ανατιμήσεων, καθώς αναμένεται να αυξηθούν 800 κωδικοί προϊόντων στα σούπερ μάρκετ κατά τουλάχιστον 10 με 15%. Για παράδειγμα, τα τυροκόμικα θα δουν αύξηση έως και 30% σε σχέση με σήμερα, ενώ αναμένεται να εκτοξευθούν αναψυκτικά και ροφήματα κατά 35%. Μεγάλες θα είναι και οι αυξήσεις στις τιμές των απορρυπαντικών, που η τιμή τους θα ανέβει 20% και κατά 21% θα αυξηθούν και οι βρέφικες πάνες. Και ενώ οι ανατιμήσεις βασικών αγαθών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, επιφέροντας ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι καταναλωτές καλούνται να βρίσκονται σε εγρήγορση, καθώς τα ράφια πωλούνται προϊόντα στην ίδια τιμή, αλλά με μικρότερη συσκευασία. Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης μίλησε για το νέο φαινόμενο εξαπάτησης του καταναλωτή με βάση τα τελευταία στοιχεία του Ινστιτούτου Καταναλωτή. Και συνέχισε κάνοντας λόγο για στημένο παιχνίδι, καθώς οι βιομηχανίες ξεκίνησαν το καθεστώς της μείωσης της ποσότητας, ώστε να κρατιέται η ίδια η τιμή των προϊόντων, αλλά σε μικρότερη ποσότητα και με την ίδια ακριβώς συσκευασία, για να μην φαίνεται η αύξηση της τιμής τους.